Η επέλαση της κακοκαιρίας στη χώρα μας είναι σε εξέλιξη από το βορρά μέχρι τον νότο. Η Εύβοια για ακόμα μια φορά ντύθηκε στα λευκά. Είναι λίγο μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Όπως βλέπετε εδώ στη στενή στην Εύβοια χιονίζει αρκετά έντονα. Ήδη τα χιονιστικά του Δήμου έχουν πάρει θέση προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο όταν αυτός κλείσει από την έντονη κακοκαιρία. Έχουν έρθει, είναι σε ετοιμότητα όλοι. Όχι σε ετοιμότητα και τα μηχανήματα, δηλαδή ο δρόμος δεν κλείνει ποτέ εδώ. Έτσι, είναι όλοι σε ετοιμότητα. Οι εργαζόμενοι στις τοπικές αρχές επιχειρούν συνεχώς για να κρατούν τους δρόμους ανοιχτούς. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα χωριά, προκειμένου να μην έχουμε κάποια απρόοπτα, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία. Το εκχιονιστικό του Δήμου θα ανέβει μέχρι το όρος Ράχη για να ανοίξει το δρόμο. Με χιόνι ξύπνησαν και τα χωριά της Βιωτίας. Λόγω της κακοκαιρίας τα προβλήματα είναι πάρα πολλά σε περιοχές όπως η Θήβα, η Αλίαρτος, οι Θεσπιές και το χωριό Μαυρομάτι, όπου όπως λένε κάτοικοι το χιόνι έχει ξεπεράσει τους 20 πόντους. Βλέπω ότι, πρέπει να σπάσουν πολλές αλλές. Είναι βαρύ το χιόνι και έχει πιάσει επάνω. Και εκεί όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι σε ετοιμότητα από τα μεσάνυχτα. Όλος έχει κάνει και τεράστιες ζημιές στους ελαιώνες και σε άλλα δέντρα που υπάρχουν στην περιοχή. Αλπικό τοπίο θυμίζει η εικόνα των Τρικάλων Κορινθίας. Η ώρα είναι 9 το πρωί. Όπως βλέπετε εδώ στα Τρίκαλα Κορινθίας, το χιόνι το οποίο έχει πέσει ξεπερνάει τους 30 με 40 πόντους. Η χιονόπτωση συνεχίζεται. Εχιονιστικά μηχανήματα δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Σήμερα ξεχιονίζω για να έχω εύκολη πρόσβαση να φύγω για το Ξυλόκαστρο, γιατί μένω στο Ξυλόκαστρο. Σε όλο το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι απαραίτητες οι αδειολυστικές αλυσίδες. Όλοι είμαστε πανέτοιμοι, ξεκινήσαμε από τις 6 ώρα το πρωί και θα τελειώσουμε αργά το βράδυ. Και μπορεί οι εικόνες στην περιοχή να μοιάζουν ειδηλιακές, όμως οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλό είναι ο κόσμος να μην μετακινηθεί καθόλου, να αποφύγει τις μετακινήσεις. Μόνο αν υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις μετακινούμαστε αυτές τις ώρες. Και στα Καλάβρητα από τις πρώτες πρωινές ώρες οι χιονοπτώσεις είναι έντονες, με χιονόστρωση στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και όπως μπορείτε να δείτε, η χιονόπτωση συνεχίζεται ακόμα και μέσα στην πόλη των Καλαβρίτων. Σχεδόν απροσπέλαστη ήταν από νωρίς το πρωί και η περιοχή στη Μαλακάσα. Παρά το πυκνό χιόνι που πέφτει εδώ στον κόμβο της Μαλακάσας από αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο δρόμος παραμένει ανοιχτός καθώς τα εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν αδιάκοπα στην περιοχή. Ίδια εικόνα και στα Βίλια Αττικής που ντύθηκαν στα λευκά. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και όπως βλέπετε εδώ στην παλιά εθνική οδό Μάνδρα Στιβών, οι αστυνομικοί αλλά και τα οχήματα από την περιφέρεια σταματούν τους διερχόμενους οδηγούς προκειμένου είτε να βάλουν αλυσίδες είτε αν ο δρόμος είναι ανοιχτός τους κάνουν συστάσεις γιατί περνάνε τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τα μηχανήματα που ρίχνουν αλάτι προκειμένου να μην παγώσει. Κάθε χρόνο το έχουμε και κακονικά βράδειξε ακόμα λίγο. Ο Λέανδρος έντυσε στα άσπρα και την Ιπποκράτειο Πολιτεία, χωρίς ωστόσο προς το παρόν να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Και μετά το ρεπορτάζ της Βίκης Παύλου και των απεσταλμένων μας, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην Εθνική Αθηνολαμία στη Μαλακάσα, στην Αχαΐα, στη Βιωτία και στα Βίλια Αττικής. Να ξεκινήσουμε από την ορεινή Αχαΐα και είναι τα περισσότερα χιόνια. Χρήστο Ρατουλάκο, καλησπέρα στα Καλάβρητα. Νίκο, η κατάσταση όσον αφορά το χιονιά έχει βελτιωθεί καθώς έχουν σταματήσει τα φαινόμενα. Ωστόσο, τη θέση του έχει πάρει το τσουχτερό κρύο. 3 βαθμούς κάτω από το 0 στο σημείο που βρισκόμαστε και η θερμοκρασία σε άλλα σημεία είναι ακόμα και στους μείον 8 βαθμούς Κελσίου. Τα προβλήματα, Νίκο, κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν ιδιαίτερα πολλά, κυρίως στην ηλεκτροδότηση αρκετών ορεινών χωριών των Καλαβρίτων. Δόθηκε μια πραγματικά μεγάλη μάχη προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα σε σημεία όπου το χιόνι ξεπερνούσε τους 50 και 60. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι επίσης δόθηκε μια μεγάλη μάχη, μια τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να μην κλείσουν οι δρόμοι. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα χιονιστικά μηχανήματα άνοιγαν τους δρόμους και αυτή τη στιγμή είναι όλοι ανοιχτοί στην ορεινή Αχαΐα, όπως επίσης και στην Κορινθία αλλά και στην Αρκαδία. Χρήστο Ατουλάκο, σε ευχαριστούμε. Στη Βιωτία τώρα, στη Θήβα, Μίλτο Σακελάρης, για να δούμε ποια είναι εκεί η κατάσταση. Μίλτο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο. Καλύτερη είναι η κατάσταση εδώ στην Θήβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 6 έχουν ξεκινήσει τα ειδικά μηχανήματα του Δήμου να ρίχνουν αλάτι σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Όπως λένε πηγές, είναι στόχος των αρμόδιων αρχών να μην αποκλειστεί κανείς τόσο εδώ στη Θήβα, όπως επίσης και σε άλλα χωριά στην ευρύτερη περιοχή της Βιωτίας, όπως είναι η Αλίαρτος αλλά και οι Θεσπιές. Ήταν ένα στοίχημα των αρχών από νωρίς το πρωί, όταν η χιονόπτωση τους ξάφνιασε. Όπως μας έλεγαν, την περίμεναν για νωρίς το μεσημέρι, ωστόσο ήρθε πολύ νωρίς το πρωί και έστρωσε το χιόνι σε πολλά και διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα, Νίκο, κυρίως ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά. Ευτυχώς κανένας από συμπολίτες μας δεν κινδύνευσε. Ήταν εκεί οι αρχές, η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, όπως επίσης και οι αρμόδιοι δήμοι σε όλα τα σημεία, και κατάφεραν να μην έχουμε παρατράγουδα από τη σημερινή χιονόπτωση. Θα δούμε τι θα συμβεί το βράδυ. Μίλτσο Κελάρη, σε ευχαριστούμε. Βίλια Αττικής τώρα και ο απεσταλμένος μας Νίκος Υποφάντης που είναι εκεί. Νίκο. Νίκο, αυτή την ώρα βλέπουμε ότι η θερμοκρασία είναι στους 0 βαθμούς και όπως μας λένε εδώ τόσο οι κάτοικοι όσο και οι άνθρωποι της περιφέρειας, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, η μάχη θα δοθεί το βράδυ προκειμένου να μην έχουμε παγετό και αποκλειστούν οι κάτοικοι. Γι' αυτό ανατακτά χρονικά διαστήματα, τόσο στους δρόμους που κατευθύνονται προς το Πόρτο Γερμενό, όσο και προς τις Ερυθρές, αλλά και μέσα στα βίλια εδώ που βρισκόμαστε εμείς, περνούν εκχειονιστικά μηχανήματα και αλατιέρες και προσπαθούν να μαζέψουν τον πάγο, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν οι κάτοικοι των βιλίων να μετακινούνται κανονικά. Δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως βλέπετε, το χιόνι έχει μείνει στα αυτοκίνητα και πέριξ του δρόμου. Και με τους συναδέλφους καθ' όλη τη διάρκεια του ρεπορτάζ, είδαμε ότι όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και δεν χρειάζονται αυτή την ώρα αντιολισθητικές αλυσίδες. Νίκο Φάντη, ευχαριστούμε. Εθνική Αθηνών Λαμίας τώρα στη Μαλακάσα είναι και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο εθνικό δίκτυο, Γιώργο. Νωρίτερα είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών. Ακριβώς αυτή τη στιγμή, πυκνή χιονόπτωση, Νίκο, η οποία συνεχιζόταν για πάρα πολλές ώρες από χθες το βράδυ, έχει αρχίσει κάπως να περιορίζεται. Να πούμε ότι μετά από τις προσπάθειες που κάνει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς εδώ πέρα στο σημείο υπάρχουν αρκετά χιονιστικά τα οποία ανά 2-3 λεπτά τα βλέπουμε να περνάνε διαρκώς, να κινούνται στο δρόμο και περιφερειακά αλλά και επί της εθνικής οδού, καθώς και αλατιέρες οι οποίες αδιάκοπα ρίχνουν ακόμα και σε σημεία που δεν έχει χιονίσει. Αλλά τι έχουν καταφέρει να κρατήσουν στην πλειονότητα του το οδικό δίκτυο ανοιχτό χωρίς πάρα πολλά προβλήματα. Άλλωστε, τα χιόνια αρχίζουν να εμφανίζονται από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε εδώ στη Μαλακάσα. Τα υπόλοιπα σημεία μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να είναι σε ένα σημείο αρκετά καλό για να μπορούν να κινούνται οι οδικοί χωρίς αρκετά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι γίνονται και είναι συνεχείς οι προσπάθειες από τα μηχανήματα τόσο του Δήμου όσο και της περιφέρειας για να μπορούν να είναι οι δρόμοι ανοιχτοί και για τις επόμενες ώρες όσο πλησιάζουμε στη νύχτα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Πρωτοψάλτη, για την ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εικόνες από την Βόρεια Ελλάδα και εκεί πολύ το χιόνι, στη Μακεδονία και στην Κεντρική Ελλάδα, στην Θεσσαλία. Να ξεκινήσουμε βλέποντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας γυναίκας που είχε εγκλωβιστεί στα χιόνια και αμέσως μετά ζωντανές συνδέσεις με τον Χορτιάτη, με την Ελάτη Τρικάλων και η Ιωάννα Τσικουδή μαζί μας, γιατί έρχονται αύριο πολικές θερμοκρασίες και νέος χιονιάς. Εθελοντές ομάδας διάσωσης απεγκλωβίζουν γυναίκα στο Χορτιάτη που το χιόνι απέκλεισε το σπίτι της. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα. Η κυρία είχε κλειστεί μέσα, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Όλα είναι καλά, την κυρία θα την κατεβάσουμε κάτω. Άλλοι βρέθηκαν από νωρίς στους χιονισμένους δρόμους για να βοηθήσουν όπου μπορούν. Είμαστε από τις 4 εδώ στη διασταύρωση του Χορτιάτη με σκοπό να μοιράσουμε τσάι ζεστό στους οδηγούς των ερπιστηριοφόρων. Στο Χορτιάτη το έχει στρώσει για τα καλά. Οι επαγγελματίες της περιοχής έχουν βγει στα καταστήματά τους και ρίχνουν αλάτι και φτιαρίζουν ούτως ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση για τους πελάτες. Μένω 22 χρόνια εδώ, 23. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κλειστούν οι. Εντάξει, κάποια σημεία που δεν μπορεί και ο Δήμος να καθαρίσει είναι λίγο δύσκολο. Περνάει ο Δήμος, καθαρίζει, ρίχνει το αλατάκι του. Τα χιονιστικά μας είναι συνέχεια στο δρόμο, 22 χιονιστικά με τους ανθρώπους και με το προσωπικό. Και επίσης τα δημαρχία σε όλες τις περιοχές θα είναι ανοιχτά. Από νωρίς το πρωί, πυκνή ήταν η χιονόπτωση σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και στο κέντρο της πόλης. Με αρκετή ένταση χιόνιζε από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και στα ορεινά των Τρικάλων. Όμορφα είναι, αλλά μπορεί να έχει και μερικά προβληματάκια για πολλούς. Πάση ανοίξουμε σιγά σιγά, να δούμε και κόσμο, όπως είμαστε μαθημένοι μια ζωή μας. Βρισκόμαστε στο πιο κεντρικό δρόμο στην Ελλάδα, στο Περτούλι. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή την ώρα υπάρχει ελαφρά χιονόπτωση.
Οι κάτοικοι λένε πως σε περίπτωση που πραγματικά είχε αρθεί το lockdown, θα έχει γεμίσει με κόσμο η περιοχή. Τι να το κάνεις, καλό είναι το χιόνι, κόσμο δεν έχουμε, αυτό είναι. Πώς θα ήταν αλλιώς αν είχατε κόσμο, πώς ήταν σήμερα θα γινόταν χαμός. Ώρα 9 το πρωί, περίπου 20 πόντους χιόνι έχει ρίξει στο χιονοδρομικό του Περτουλίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου. Υπό άλλες συνθήκες, εδώ θα υπήρχαν πάρα πολλοί τουρίστες. Είχαμε χιονόπτωση, είχε χαμηλές θερμοκρασίες, ρίξαμε αλάτι. Εντάξει, το δίκτυο είναι ανοιχτό, δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, όλα καλά. Μας κλείσαν και όλη τη σεζόν φέτος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, γιατί δεν είμαστε. Λένε κοϊμπόρο για παράδειγμα, ή ταβέρνα ή καφετέρια, ώστε να ανοίξουμε και να δουλέψουμε τους άλλους μήνες. Το ύψος του χιονιού ποικίλει ανά περιοχή, στο Δήμο Πύλης και προς Μεσοχώρα, κυμαίνεται από 25 έως 30 εκατοστά στα ορεινά της Καλαμπάκας έως 10 εκατοστά και στις υπόλοιπες περιοχές στα 5 εκατοστά. Λοιπόν, στο Χορτιάτι τώρα, στη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος Αρόγλου θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Παύλο. Ναι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στον Χορτιάτι. Είδαμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη άσπρη μέρα καθώς χιόνισε και στο κέντρο της πόλης. Εδώ στο Χορτιάτι όμως, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, η εικόνα η οποία επικρατεί, τα πάντα έχουν καλυφθεί από ένα πάχει στρώμα χιονιού. Μπορεί οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί, όμως τα πεζοδρόμια, οι αυλές των σπιτιών και τα αυτοκίνητα είναι καλυμμένα από το χιόνι. 22 χιονιστικά μηχανήματα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, Νίκο, επιχειρούν ασταμάτητα προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο της περιοχής, γιατί μπορεί το φαινόμενο να έχει εξασθενήσει. Έρχεται όμως παγετός, ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει και 6 βαθμούς κάτω από το 0. Είναι κλειστός ο δρόμος Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου και Μελισσοχωρίου Ωραιοκάστρου. Απαραίτητες να σας πω ότι είναι αντιολισθητικές αλυσίδες στο ορεινό και επαρχιακό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας, Σημαθίας, Πέλλας και Χαλκιδικής, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά και οι βλάβες που προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έχουν αποκατασταθεί και τα κομμένα καλώδια από κολόνες στην περιοχή της Επανομής. Ενώ πριν από λίγη ώρα να σας πω ότι ολοκληρώθηκε και μια επιχείρηση απεγκλωβισμού. Δύο αδέρφια στα Πετροκέρασα προς Λιβάδη στην επαρχιακή οδό ακινητοποιήθηκαν με το όχημά τους στα χιόνια, κάλεσαν σε βοήθεια, έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία και αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, πάμε στην Ελάτη. Εκεί είναι ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Πάνο. Καλό σας βράδυ. Εδώ είμαστε στους μείον 6 βαθμούς Κελσίου. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, όλα έχουν παγώσει, έχουν κρυσταλώσει. Αν λοιπόν τα μηχανήματα, τα εκατοντάδες μηχανήματα της περιφέρειας χθες το βράδυ κατάφεραν και κέρδισαν το στοίχημα να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους σε όλη τη Θεσσαλία, σήμερα το βράδυ πρέπει να κερδίσουν το στοίχημα με τον πάγο. Καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουν ιδιαίτερα σε τέτοια σημεία όπως η Ελάτη στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Στα Πεδινά περιμένουμε μείον 5, μείον 6, ακόμα και μείον 7. Άρα λοιπόν έχουν να κάνουν αρκετό έργο, κυρίως σε σημεία τα οποία ακόμη κρατάνε πάγο και είναι επικίνδυνο, κυρίως στις πρωινές ώρες, όπου εκεί θα έχουμε ίσως και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς περιμένουμε ξαστεριά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα στη Θεσσαλία. Ένα σημαντικό πρόβλημα ήταν στη Ζαγορά, λύθηκε άμεσα, καθώς επενέβησαν τα μηχανήματα της περιφέρειας με αλατιέρες αλλά και με γκρέιντερ, και έτσι λοιπόν απεσοβήθηκαν τα όποια προβλήματα υπήρχαν. Πάνω, Γαρουφαλιά, να σε ευχαριστήσω.